Την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Αποστολάκη, θέλω και το δικό σας σχόλιο. Διάβαζα νωρίτερα ένα δημοσίευμα που έλεγε ότι ο Ανδρουλάκης έχει δώσει εντολή να μην ασχοληθείτε καθόλου με το τι συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ και με την εσωκομματική του κάλπη. Ωστόσο, εγώ θέλω να σας ρωτήσω, είστε ένα άτομο που έχει υπάρξει σε κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, ένα άτομο το οποίο είναι κεντροαριστερό, έχει συγκεκριμένες απόψεις. Στο παρελθόν ο Αλέξης Τσίπρας ήταν κόκκινο πανί για το ΠΑΣΟΚ, ακριβώς γιατί είχαν ανταλλάξει εκατέρωθεν βαριές κουβέντες. Υπό τον Στέφανο Κασελάκη, και τον βάζω γιατί είναι ο επικρατέστερος με δεδομένο το χθεσινό αποτέλεσμα, υπό τον Στέφανο Κασελάκη θα ήταν πιο απλό να υπάρξει ένας διάβλος επικοινωνίας μεταξύ των δύο κομμάτων? Κυρία Γιάμαλη, πιστεύω βαθιά ότι ένα κόμμα δεν πρέπει να ασχολείται με τα εσωκομματικά άλλων κομμάτων. Mm-hmm. Διαβάζω, ξέρετε, και διάφορες αναλύσεις συναδέλφων σας, τι συμφέρει το ΠΑΣΟΚ, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις από το αν εκλογεί ο ένας ή ο άλλος. Φυγό, κέντρες δυνάμεις, ναι, όλα αυτά. Ξέρετε, η πορεία του ΠΑΣΟΚ έχει να κάνει με την αναμέτρησή του με μια μεγάλη κοινωνική ανάγκη που υπάρχει σήμερα, να υπάρξει αξιόπιστη και σοβαρή αντιπολίτευση απέναντι σε μια κυβέρνηση που διανύει τον πέμπτο χρόνο της. Mm-hmm. Και αυτή η θητεία είναι γεμάτη μεγάλες αποτυχίες και μεγάλες καταστροφές. Mm-hmm. Άρα αυτό είναι το μέτρο της ευθύνης του ΠΑΣΟΚ. Ένας ακόμα λόγος που με κάνει να υποστηρίζω έτσι με μεγάλη θέρμη αυτό που σας είπα για την μη ενασχόληση με άλλα κόμματα είναι γιατί εκπροσωπώ ένα κόμμα του οποίου οι εσωκομματικές διαδικασίες πριν από λίγα μόλις χρόνια στάθηκαν η αιτία προκειμένου να δημιουργηθεί ένα αδιανόητο παρακρατικό δίκτυο παρακολούθησης προκειμένου να ελεγχθεί η διαδικασία ανάδειξης mm-hmm. νέου αρχηγού, καθώς υπήρξε ένας υποψήφιος ο οποίος ήταν ενδεχομένως ένας άγνωστος παίκτης και άρα ενεργοποιήθηκαν τέτοιου είδους εξωθεσμικά αντανακλαστικά και το επαναφέρω γιατί είναι μια υπόθεση για την οποία χρειάζονται απαντήσεις, αφορά τη λειτουργία του κράτους δικαίου και είναι ένα βαθύ ανεπούλωτο τραύμα σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του κράτους δικαίου στη χώρα μας. Άρα, για το ΠΑΣΟΚ είναι εξαιρετικά αδιάφορο το ποιος ή ποια θα είναι ο αυριανός πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανέστατα είμαστε πολιτικά όντα, είμαστε ένας πολιτικός φορέας, παρακολουθούμε τις εξελίξεις, αλλά χωρίς κανενός είδους ενδιαφέρον που να σχετίζεται με τη δική μας σχέση και προοπτική σε ό,τι αφορά την πορεία μας μέσα στη Βουλή, τις ανάγκες της κοινωνίας για μια έντονη, αξιόπιστη αντιπολίτευση μπροστά σε αυτά τα αδιανόητα που γίνονται και τις τραγωδίες που είναι σε εξέλιξη. Από τη Θεσσαλία και τα Τέμπη έχουν μεσολαβήσει μόλις 7 μήνες. Είναι μια υπόθεση που δεν έχει να κάνει. Και επίσης θέλω να σας πω ότι υπερβαίνει τα πρόσωπα. Δηλαδή θέλω να πω, έχει σημασία το ποια είναι η θέση των κομμάτων ανεξαρτήτως το πρόσωπο που εκφράζει μία θέση. Σε επίπεδο ανακοινώσεων όμως, κυρία Αποστολάκη, εμείς τουλάχιστον με τον Μάριο που διαβάζουμε τις δικές ανακοινώσεις και τις ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, δεν βλέπουμε τεράστιες διαφορές στο περιεχόμενο. Γι' αυτό σας ρωτώ. Πράγμα. Προφανώς δεν είναι τα πρόσωπα, αλλά όταν λέτε κοντινά πράγματα, δεν υπάρχουν περιθώρια αυτά τα κοντινά που λέτε να τα λέτε μαζί για να ακούγονται πιο δυνατά? Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να θυμηθούμε, γιατί τα κόμματα έχουν ιστορία και έχουν συνέχεια. Πρέπει να θυμηθούμε λοιπόν τι είπε ο ΣΥΡΙΖΑ το 12, το 15 και το 19. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν γεννήθηκε χτες και να κρατήσουμε τι λέει σήμερα. Επειδή όμως το πρώτο μνημόνιο το ξεχάσαμε, ακριβώς επειδή ήρθε μια νέα γενιά πολιτικών νεότερων συντρόφων που παρουσίασε ο κύριος Ανδρουλάκης και λένε «Μα εμείς δεν φταίμε, εμείς δεν ψηφίσαμε ποτέ μνημόνια, εμείς θα τα κάναμε αλλιώς». Νομίζω ότι μια διαφορετική ηγεσία ενδεχομένως στο ΣΥΡΙΖΑ να άφηνε τα περιθώρια εκείνα για επικοινωνία. Ωραία. Δεν είναι τάμπουλα ράζα τα κόμματα σίγουρα, αλλά υπάρχουν και αλλαγές. Λοιπόν, τα κόμματα λοιπόν δεν είναι τάμπουλα ράζα όπως πολύ σωστά επισημαίνετε και το μέτρο της ευθύνης, της μη τοξικότητας και της σοβαρής, όχι δημαγωγικής, λαϊκίστικης αντιπολίτευσης εξακολουθεί να υπάρχει σήμερα και να μετριέται και μέσα στη Βουλή. Άρα,
Τα δείγματα, κατά την άποψή μου, εξακολουθούν σε έναν αρκετά μεγάλο βαθμό να παραπέμπουν σε μια τέτοιου είδους αντιπολίτευση, χωρίς ευθύνη και χωρίς μέτρο αξιοπιστίας. Και αυτό, κατά την άποψή μας, είναι που μας διαφοροποιεί σε έναν πάρα πολύ μεγάλο βαθμό σε ό,τι αφορά την αντιπολίτευση που εμείς ασκούμε απέναντι σε μια κυβέρνηση που για το ΠΑΣΟΚ είναι αυτή τη στιγμή ο βασικός και κύριος στόχος, όχι στο πλαίσιο μιας μικροκομματικής αντιπαράθεσης, αλλά γιατί επιμένω ότι είναι μια κυβέρνηση ανίκανη να ανταποκριθεί καταρχήν στο μέγιστο, κυρία Γιάμαλη, το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών που σήμερα βρίσκεται εκεί που δίνεται πολύ ωραία πάση. Κυρία Αποστολάκη, εσείς πιστεύετε ότι αυτό το λάθος μπορεί να ήταν εσκεμμένο, δηλαδή αυτή η παραπληροφόρηση την οποία είχαμε πράγματι αργά το απόγευμα χθες, γύρω στις 8 και μια ώρα πριν η Λιβύη επισήμως αποστήλησε λυπητήρια ανακοίνωση και πια αποκαλυφθεί ότι υπάρχουν θύματα, ότι υπάρχουν νεκρήμα. Κοιτάξτε, κύριε Ραβαντίνε, ναι, καταρχήν πρόκειται για μια μεγάλη τραγωδία που χτυπάει τις οικογένειες αυτών των ανθρώπων και μας κάνει όλους να είμαστε βαθύτατα θλιμμένοι. Είναι τόσο λεπτό και τόσο τραγικό αυτό το θέμα που ειλικρινά σας λέω είναι έξω από κάθε έτσι πολιτική λογική να μπει σε αυτή τη λογική του εσκεμμένου ή ότι εν πάση περιπτώσει να διανοηθείς να χρησιμοποιήσεις αυτή την αφορμή για οποιοδήποτε είδους μικροκομματικό όφελος. Όμως εμείς από νωρίς σήμερα ζητήσαμε, ο κ. Ανδρουλάκης με δήλωσή του από την Θεσσαλία όπου βρίσκεται, ζητήσαμε άμεση ενημέρωση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαι απολύτως καλόπιστη να δεχτώ τις αιτιάσεις του Γενικού Επιτελείου σε ό,τι αφορά την καθυστερημένη ανακοίνωση, σε ό,τι αφορά το θάνατο των συμπολιτών μας, αλλά υπάρχει ένα τεράστιο έλλειμμα ενημέρωσης, το οποίο πλέον νομίζω ότι το αυριανό 24ωρο δεν θα μπορεί να αιτιολογηθεί με κανέναν απολύτως λόγο. Άρα θεωρώ ότι είναι άμεση η υποχρέωση της ηγεσίας και της κυβέρνησης να δώσει μια πλήρη ενημέρωση για τα αίτια, για το πώς οι άνθρωποι αυτοί έχασαν τις ζωές τους και για το τι προηγήθηκε και πού βρισκόμαστε σήμερα. Είναι πολλά τα ερωτήματα και πρέπει να απαντηθούν. Μάλιστα. Τώρα, να κάνω όμως μια μικρή αναφορά. Ξέρετε, είμαστε μόλις 2,5 μήνες μετά τις εκλογές. Συνήθως οι κυβερνήσεις ήθιστε, εσείς ως δημοσιογράφοι τα παρακολουθείτε. Έχουν περίοδο χάριτος. Όχι μόνο την περίοδο χάριτος, είναι συνήθως οι πρώτες 100 μέρες, είναι μέρες, ξέρετε, επιτυχίας και μιας ενός πολύ θετικού απολογισμού για έτσι 3 μήνες με πολύ εντατικό πρόγραμμα πολιτικών, νομοθετικών πρωτοβουλειών κτλ. Εμείς τώρα όμως πού βρισκόμαστε? Είμαστε 2,5 μήνες όπου έχουμε ήδη καταστροφές οι οποίες από τον Πρωθυπουργό, τον μεταρρυθμιστή και κεντρό Πρωθυπουργό αποδίδονται σε αναποδιά. Ξέρετε, αυτό θέλω να το υπογραμμίσω γιατί προηγούμενα στελέχη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, όταν αντίστοιχα υπήρξαν ακραίες μορφές ανεπάρκειας του κρατικού μηχανισμού, μίλησαν για στραβή στη βάρδια και αυτό ήταν ένα πραγματικά μελανό σύμβολο. Συγχωρέστε με, δεν το είχε πει έτσι. Ορίστε. Δεν το είχε πει έτσι. Συγκεκριμένα η φράση, θεωρώ ότι απλά κάνετε λάθος, συγκεκριμένα η φράση ήταν ότι εγώ ποτέ δεν θα χρησιμοποιήσω τη φράση ότι έγινε στραβή στη βάρδια μου. Δεν το είπε με τον τρόπο που το μεταφέρετε, λοιπόν, απλά ήθελα να παρέμβω να... Σε κάθε περίπτωση όλα αυτά τα οποία συνέβησαν, δηλαδή η Ρόδος, η Δαδιά, η Πάρνηθα, η Θεσσαλία, δεν μπορεί, αν τα προσθέσουμε στον Ιαννό, στην Καμένη Εύβοια και σε όλα τα προηγούμενα, δεν μπορεί να χαρακτηριστούν ως αναποδιές. Εδώ έχουμε μια απόλυτη διάλυση και η οποία αντανακλάται ήδη μόλις 2,5 μήνες μετά τις εκλογές σε μετρήσεις της κοινής γνώμης. Διάβαζα και θα τις είδατε κι εσείς τις μετρήσεις που έδειχναν ότι το 68% του ελληνικού λαού αισθάνεται ότι βρισκόμαστε σε μια λάθος κατεύθυνση και ότι αυτή τη στιγμή το δεύτερο ζήτημα που απασχολεί τους Έλληνες πολίτες μετά την ακρίβεια είναι ο φόβος που δημιουργεί η ανεπάρκεια της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά
την εγγύηση του αισθήματος ασφάλειας για τις ζωές και για τις περιουσίες. Έχουμε 17 νεκρούς από τη Θεσσαλία και όλη αυτή την καταστροφή στο, ολοκληρώστε για να πιάσουμε και αυτό, στο ζωικό βασίλειο και στην παραγωγή. Άρα αυτά είναι μείζωνα ζητήματα, ζητήματα που αφορούν το βασικό αγαθό που είναι η εγγύηση της ασφάλειας της ζωής και της περιουσίας. Και είναι πλέον, θα έλεγα, επιτακτική ανάγκη να δούμε ξανά πώς οικοδομείται το κράτος. Όλες οι αναπτυγμένες χώρες επενδύουν στην ενίσχυση του κράτους. Να πάμε σε αυτό. Δεν υπάρχει καμιά άλλη λύση. Συζητάμε για τα όσα υπόθηκαν από τον Πρωθυπουργό τόσο το Σάββατο κατά την ομιλία του, όσο για την Κυριακή κατά την συνέντευξη τύπου. Και θέλω να έρθω σε εσάς, κυρία Αποστολάκη. Θέλω να μου πείτε, το ζήτημα της ασφάλειας το θέσαμε και νωρίτερα. Ο κύριος Πλεύρης είπε ότι έγιναν και λάθη, αλλά έγινε το καλύτερο που μπορούσε να γίνει, δεδομένες συνθήκες και της ακρότητας του, της σφοδρότητας, με συγχωρείτε, του φαινομένου. Από τη μία, και από την άλλη, ότι είναι μια κυβέρνηση η οποία μαθαίνει από τα λάθη της και επιχείρησε να κάνει εκείνες τις βελτιωτικές κινήσεις που θα μας θωρακίσουν από το να επαναληφθούν στο μέλλον. Εσείς θεωρείτε ότι οι ανακοινώσεις αυτές καλύπτουν και θωρακίζουν από άλλες πιθανές καταστροφές στο μέλλον? Κυρία Γιάμαλη, το να προτάσεις την περιβόητη ατομική ευθύνη, δηλαδή να ρίχνεις τον μπαλάκι σε κατεστραμμένους ανθρώπους, υποδεικνύοντάς τους την ιδιωτική ασφάλιση για τα σπίτια τους, τη στιγμή που μόλις πριν από 5 μέρες, ξέρετε, στις 13/9, βγήκαν οι αναγκαίες εξουσιοδοτικές διατάξεις προκειμένου να αποζημιωθούν οι κάτοικοι της Καρδίτσας από τον Ιαννό, 3 χρόνια αργότερα. Αυτό δεν λέγεται ούτε επιτελικό κράτος, ούτε κράτος δίπλα στον πολίτη, και ούτε δείχνει κανένα είδους αυτοκριτικής από έναν πρωθυπουργό ο οποίος είπε με περισσή αλαζονία στην έκθεση Θεσσαλονίκης ότι είμαστε οι μόνοι στον δρόμο της ευθύνης. Αυτά δεν είναι καλά δείγματα. Ξέρετε, δεν είναι ότι οι βροχοπτώσεις πέφτουν κάθε 400 ή κάθε 100 χρόνια, όλες αυτές οι δικαιολογίες. Η πολιτεία ήξερε. Ξέρετε, το κράτος δεν αλλάζει όταν το κλίμα αλλάζει. Οι επιστήμονες είχαν εγκαίρως προειδοποιήσει και σίγουρα θα μπορούσες να έχεις απαντήσεις πολύ πιο ολοκληρωμένες με σχέδια εκκίνωσης, με αντικλημμυρικά έργα. Άρα δεν είναι βήμα μπροστά η παγωγή έργα της ΕΜΗ και του αστεροσκοπίου? Όχι, όχι. Ξέρετε, το αστεροσκοπείο είναι ένας ερευνητικός φορέας με μεγάλη και μακρά επιστημονική παράδοση από το 19ο αιώνα. Ναι, αλλά πολιτικοποιεί, είπε ο κύριος Πέτσας πρόσφατα σε αυτή την εκπομπή, και κάνει προπαγάνδα των αριθμών, είπε επίσης πρόσφατα εντάξει, η κυρία Βούλτευση. Είναι αδιανόητο. Τόσο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία όσο και το αστεροσκοπείο ξεγύμνωσαν τον κρατικό μηχανισμό. Ακούστε, κυρία Γιάμαλη. Η αντιπλημμυρική αρμοδιότητα ανήκει στο δασαρχείο όταν έχουμε 200 μέτρα πάνω από το ποτάμι, πάνω 200 μέτρα υπερχείληση. Όταν είναι κάτω από τα 200 μέτρα, ανήκει στην περιφέρεια. Και όταν ο ποταμός διασχίζει περισσότερους νομούς, ανήκει στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Φέρνω ένα πολύ μικρό παράδειγμα που θα ήταν για γέλια, αλλά είναι για κλάματα. Όταν λοιπόν μια κυβέρνηση και ένας πρωθυπουργός, που δεν είναι καινούργοι, αλλά είναι το 5ο έτος της θητείας τους, έρχονται και λένε ότι πρέπει να ξαναδούμε την πρόσληψη για τις δασικές πυρκαγιές και πρέπει να δούμε το ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων, τα οποία 4,5 χρόνια δεν έχουν κάνει, οι ευθύνες είναι αντικειμενικές και πολύ μεγάλες. Η προσπάθεια να μας πείσουν ότι ό,τι και να γινόταν, η Ρόδος θα κεγόταν, το 57% του δάσους της Δαδιάς θα χανόταν, και θα χάναμε το 5% του ΑΕΠ μας στη Θεσσαλία, είναι ανεπαρκές. Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση που δεν προχώρησε στα αντιπλημμυρικά έργα, που δεν προχώρησε στο ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων, που δεν έλεγξε τις περιφέρειες και τους δήμους για τις επιχορηγήσεις που πήραν και που εκ των υστέρων, με τέτοιου είδους μπαλώματα, τα οποία ξεπερνούν κάθε σοβαρό και δομικό σχεδιασμό, του τύπου βάζω το υπάγωτο αστεροσκοπείο στην πολιτική προστασία, δείχνει ότι δεν μπορεί να υπηρετήσει σε καμία περίπτωση το σχέδιο ενός σύγχρονου αποτελεσματικού κράτους που θα υπηρετεί τον πολίτη, την ασφάλειά του και την ασφάλεια της περιουσίας του.